την ώρα που ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ συνεχίζει την ειρηνευτική του αποστολή στη Μέση Ανατολή για να σβήσει την πυρκαγιά πριν επεκταθεί, λάδι στη φωτιά βάζουν οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας. Ο Γιοάβ Γκαλάν, μιλώντας στη Wall Street Journal, απείλησε για άλλη μια φορά ότι η καταστροφή στη Γάζα μπορεί να γίνει και στη Βηρυτό. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, λίγο πριν φτάσει στο Ισραήλ, κάλεσε τον Ισραηλινό στρατό να κάνει περισσότερα για την προστασία των αμάχων στη Γάζα. Too many Palestinian civilians are suffering from insufficient access to food, to water, to medicine, to other essential supplies. Ο Μπλίνκεν πήρε για πρώτη φορά αποστάσεις από τον Νετανιάχου και από τις φήμες που διαραίουν για την επόμενη μέρα στον Παλαιστινιακό θύλακα. We reject the statements by some Israeli ministers and lawmakers calling for a resettlement of Palestinians outside of Gaza. These statements are irresponsible, they're inflammatory, and they only make it harder to secure a future of Palestinian-led Gaza, with Hamas no longer in control and with terrorist groups no longer able to threaten Israel's security. Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, μιλώντας αμέσως μετά την συνάντησή του με τον Μπλίνκεν, επισήμανε ότι ο θάνατος του υπουργού της Χαμάς, Αλαρούρι, δυσκολεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες. And of course, having one of the senior leader of Hamas being killed is something that can affect such a complicated process. Για πρώτη φορά επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναφέρθηκε ονομαστικά στο δημοσιογράφο του Αλτζαζίρα, που όχι μόνο έχασε σύζυγο και κόρη σε καταφύγιο από Ισραηλινό πλήγμα, αλλά μόλις χθες και το γιο του, που ήταν επίσης δημοσιογράφος. I'm a parent myself. I can't begin to imagine the horror that he's experienced not once, but now twice. This is an unimaginable tragedy. Ένταση επικράτησε στη διαδήλωση που έγινε έξω από την Κνεσέτ από τους συγγενείς των 129 ομήρων που ζητούσαν την παραίτηση Νετανιάχου. Με νέα διαμαρτυρία τους εναπόθεσαν τα παπούτσια των αγαπημένων τους προσώπων κατά μήκος της παραλίας με σκοπό να συνεχίσουν να ευαισθητοποιούν την κοινή γνώμη μέχρι την απελευθέρωσή τους.